την έκθεση με θέμα «Η εποχή του Ολυμπιακού Ύμνου, Ολυμπιακοί Αγώνες στο σπίτι του Κωστή Παλαμά», που περιλαμβάνει Ολυμπιακά και Αθλητικά Κοιμήλια, εγκαινίασε το απόγευμα της Δευτέρας στη στέγη γραμμάτων Κωστής Παλαμάς η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη. Η Λίνα Μενδώνη, στο σύντομο χαιρετισμό που απίφθινε, αναφέρθηκε στην ιστορία του Ολυμπιακού Ύμνου σε στίχους του Κωστή Παλαμά και σύνθεση του Σαμαρά, λέγοντας πως πρόκειται για έναν ύμνο που κέρδισε τη μουσικοποιητική Αθανασία, εμπνέοντας δεκάδες άλλους ύμνους και εμβατήρια. Η Υπουργός χαρακτήρισε ενδιαφέρουσα την έκθεση και ευχαρίστησε δημόσια τον Αθανάσιο Στεφανόπουλο για την αγορά και την αποκατάσταση του σπιτιού του Κωστή Παλαμά στην Οδό Κορίνθου, όπως επίσης και το Διοικητικό Συμβούλιο της στέγης για την προσφορά του. Βάλει να θυμόμαστε 123 χρόνια μετά την εποχή του Ολυμπιακού Ύμνου, που με τόση παραστατικότητα και φροντίδα παρουσιάζει η έκθεση «Η εποχή του Ολυμπιακού Ύμνου, Ολυμπιακοί Αγώνες». Ποιος θα ήταν ο πλέον κατάλληλος χώρος για να παρουσιαστεί η συγκεκριμένη έκθεση από το σπίτι που γεννήθηκε ο ποιητής? Είναι σημαντικό ότι σήμερα, με τη δική σας φροντίδα, κύριε Πρόεδρε, παρουσιάζονται για πρώτη φορά έγγραφα από ιδιωτικές συλλογές, αλλά και σπάνια Ολυμπιακά και Αθλητικά Κοιμήλια από το Μαμπελοπολισιακό Αθλητικό Κέντρο Μπάτρας. Όλα μαζί καθιστούν εξαιρετικά ενδιαφέρουσα την έκθεση για τους επισκέπτες. Η έκθεση, με πυρήνα τον Ολυμπιακό Ύμνο και τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αποτελεί τον τέλειο συγκερασμό της φράσης του Γιουβενάλη «Mens sana in corpore sano» και στην ελληνική τους εκδοχή «Νους υγιής εν σώματι υγιή». Αξίζει να αναφερθεί ότι στην έκθεση παραχώρησαν εκθέματα από την προσωπική του συλλογή ο Αντώνης Κιαθάς και ο Φίλιππος Ανδρεόπουλος. Αυτή η έκθεση, σε συνεργασία με τη στέγη γραμμάτων, που είναι αργό στην προσπάθεια του Γραφείου Ποιήσεως, γίνεται για να ημνήσουμε τον ποιητή Κωστή Παλαμά, που στο σπίτι που γεννήθηκε είναι αυτός που έχει γράψει τον Ολυμπιακό Ύμνο και που με τα τεκμήρια παρουσιάζουμε, τα τεκμήρια της εποχής της Ολυμπιάδας του 1896 και του 1906, περιγράφουμε την περίοδο και την εποχή με την οποία έγραψε τον ύμνο ποιητής. Η έκθεση έχει κοιμήλια και τεκμήρια από εκείνη την περίοδο, με κορυφαία τα αντικείμενα και τα κοιμήλια τα Ολυμπιακά του Δημητρίου Τόφαλου, που φυλάσσονται στο Πανπελοδοσιακό Εθνικό Αθλητικό Κέντρο και που με την προσπάθεια του Προέδρου του Νίκου Κανελάκη ήρθαν στην έκθεση και για πρώτη φορά παρουσιάζονται στο πατρικό κοινό και στο κοινό της Μεσογείου που είναι στην Πάτρα. Είναι μια προσπάθεια που την αγκάλιασε το ΠΕΑΚ Πάτρας, ομόφωνα όλο το Διοικητικό Συμβούλιο, και είναι πρώτη φορά που τα εκθέματα που φυλάσσονται στον Τόφαλο, στο κλειστό γυμναστήριο Τόφαλος, βγαίνουν εκτίθονται και μπορεί ο κόσμος να έρθει να τα δει. Φιλοδοξούμε βέβαια κάποια στιγμή, ελπίζουμε και οι επόμενοι που θα έρθουν να το συνεχίσουν, να υπάρξει ένας χώρος εκεί που θα υπάρχουν αυτά και θα μπορεί ο κόσμος να τα επισκέπτεται.